Λοιπόν, 3 σε 6, αγαπητέ φίλε Θανάση. Ναι. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο παίζουμε εδώ έτσι με τον Κωνσταντίνο, με τους καλεσμένους. Κωνσταντίνος, ο Θανάσης, Θανάση ο Κωνσταντίνος. Γεια σας, τα βάλε και έξω. Τα είπατε και έξω, καλώς ήρθες. Κροσάν δεν έχει. Τα πάγατε όλα. Τα πάγαμε όλα. Ναι. Ήταν και μεγάλα. Και ήταν και μεγάλα. Λοιπόν, το 3-6 είναι ο Κωνσταντίνος θα μας κάνει ερωτήσεις και μέσα σε 6 δευτερόλεπτα θα πρέπει να δίνεις 3 απαντήσεις. Πόπο, αγχωτικό. Αγχωτικό. Και όταν δώσεις τρίτη απάντηση, χτυπάς στο κουδουνάκι. Κάτσε να δώσω 3 απαντήσεις. 3 απαντήσεις, 6 δευτερόλεπτα. Α. Είναι εύκολες. Ας βρούμε σχετικά. Την πρώτη. Ναι, αν βρεις την πρώτη. Θες να ξεκινήσουμε με τον Ανδρέα για να δεις έναν παράδειγμα. Όχι, καλεσμένο. Ναι, να τη φάει ο καλεσμένος. Γιατί να τη φάει ο καλεσμένος, γιατί πάντα έτσι γίνεται. Γιατί πάντα έτσι γίνεται και στο τέλος χάνω εγώ πάντα. Ωραία, εντάξει. Λοιπόν. Ακούς την ερώτηση. 3 απαντήσεις σε 6 δευτερόλεπτα, αλλά μόλις πεις την τρίτη απάντηση, κουδούνι. Okay. Ωραία. Λοιπόν, Θανάση μου, θέλω να μου πεις 3 μέρη που μπορεί να είναι ο Θανάσης και να ρωτιέται ο Ζαμπέτας που σε Θανάση. Αυτό. Ρολόι. Στα μπουζούκια. Στο ραδιόφωνο μου και στο δωμάτιό μου. Ο Θανάσης στο δωμάτιό σου. Ο Θανά... Που είναι ο Θανάσης, που είναι ο Θανάσης του Ζαμπέτα. Ο Ζαμπέτας λέει, πού σε Θανάση, ναι. Αυτό δεν εννοούσες. Ναι. Δεν πειράζει, εντάξει. Okay. Εντάξει. Okay. Ήταν... Είναι στο θα το δεχτούμε όμως. Γιατί, δεν... γιατί ήταν και η πρώτη προσπάθεια, ναι. Νομίζω να δώσουμε. Λοιπόν. Εντάξει. Δεν ήταν σωστό από μέρους σου. Κοίταξε να δεις. Επειδή μου τη φέρνει πάντα και μου κάνει ερωτήσεις. Τελείως αλλοπρόσαλες. Για να σε δούμε τώρα. Για να δω τι έχει. Ανδρέα μου, θέλω να μου πεις 3 πράγματα που κάνεις πριν πας για ύπνο. Ορίστε, κατάλαβες. Έλα, πιο εύκολο. Πλένω τα δόντια μου. Πάω τουαλέτα. Πίνω νερό. Έτσι, για να μάθεις. Γιατί πάντα έχουν να κάνουν. Πιο εύκολο. Ναι, αλλά έχουν να κάνουν όλες με τέτοια πράγματα. Εντάξει. Ναι, αλλά και ειδικά. Δεν ξέρω, για ένα περίεργο λόγο. Με μπέρδεψε το τραγούδι. Πάμε να δούμε τώρα. Εντάξει, ένα-ένα. Θανάση. Τρεις πειρασμούς, θέλω 3 πειρασμούς από σένα που δεν μπορείς να αντισταθείς. Εύκολο. Ξεκινάει ο χρόνος. Σοκολάτα. Ερωτική διάθεση. Τέλος χρόνου. Τέλος χρόνου. Μην γιατί 6 δευτερόλεπτα. Επειδή και υποκριτική μαζί. Μα άμα κάνεις την υποκριτική, άμα κάνεις πρόζα, τελείωσε. Το έχασες το παιχνίδι. Πάει το Όσκαρ. Ας το λίγο το υποκριτικό στοιχείο. Εντάξει, λοιπόν, έχασες. Ανδρέα μου, 3 πράγματα που δεν είναι βολικό. Να κάνεις στο αυτοκίνητο. Είσαι σίγουρος γι' αυτό. Περνάει ο χρονός. 3. Σεξ, σεξ, σεξ. Δεν γίνεται να πεις... Μπορώ. Oh. Δικό μου το παιχνίδι, oh. Δική μου εκπομπή, ό,τι θέλω κάνω. Δεν μ' αρέσει αυτό. Τι λένε από πάνω. Τι λένε από πάνω. Δεν το δέχομαι. Δεν το δέχομαι. Ευχαριστώ τους από πάνω. Ωραία. Εντάξει, τώρα που θα αλλάξω και παραγωγού στην εκπομπή θα σας πω. Εμένα να με αλλάξεις, γιατί παραγωγό με πειράζει. Για να δούμε τώρα ποιος θα αρχίσει. Για να δούμε. Θανάση μου, 3 πρόσωπα που είναι γνωστά με το μικρό τους όνομα. Πάμε. Ναι. Α, Αλίκη, Σάκης και Τσίπρας. Αλέξης. Α, και αυτό. Ναι. Στην εκπνοή το δέχομαι, το δέχομαι. Το δέχομαι. Αλέξης. Ναι. Πίσω από τις λέξεις. Βέβαια. Ανδρέα μου, 3 πράγματα που χωράνε στη χούφτα σου. Το κινητό μου, το κουρασάν, σοκολάτα που έφαγα το πρωί. Πού χώραγε αυτό. Και, ναι. Είδες τι κάνεις τώρα. Δεν ξέρω, παιδιά, εγώ. Κοίταξε. Σελήνη. Μα παιδί μου, αφού είμαι. Σβηστήρι, με παραπλανά. Κέρδισα. Sorry, παιδιά. Ναι, πάρα πολλά εύκολες ερωτήσεις μου. Θανάση μου, 3 πειρασμούς. Κι άλλο. Αφού τα είπα. Ξαναβαλά το, συγγνώμη. 3 φορές δεν είπαμε. Συγγνώμη, χώνεται. Ναι. Συγγνώμη, παιδιά, ο δημοσιογράφος μπερδεύτηκε. Πώς να κάνει. 3 λόγους που βγαίνεις έξω από τα ρούχα σου. Αφού θέλεις άλλη. Στο ψέμα, στην απιστία και στην αδικία. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ήταν η τελευταία αυτή ερώτηση. Τελευταία και για σένα. Θέλω να μου πεις. Πρόσεξε καλά. Θέλω να πεις 3 λόγους που βγαίνεις και εσύ έξω από τα ρούχα σου, αλλά δεν τους ακούσαμε από το Θανάση. Δύσκολο. Είπες νεύρα. Καταλάβετε ποιος έχασαν, έτσι. Όταν... Κρίμα. Εγώ έκανα ό,τι μπορούσα να σε βοηθήσω. Συγγνώμη, παιδιά, συγγνώμη. Εγώ κάνω... Πάνε φέρ το δώρο του Θανάση. Εύκολες ερωτήσεις. Πες μου ότι έχω δώρο τώρα. Έχεις και δώρο, Θανάση μου, έχεις και δώρο. Δεν μου λες, είναι από αυτά τα δώρα που το φεύγουμε, το παίρνουμε μαζί μας. Ναι, 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 ναι. Ή είναι το χαρίζουμε, έτσι συνήθως ξέρεις τι όχι, γίνεται με εμάς. Αυτό δεν θα το κάνεις δώρο αλλού. Είναι ένα ωραίο μακ. Τρομάζω. Μην τρομάζεις.
Είναι ένα ωραίο μάτ. Τώρα που ο καιρός, το πρωί που θα κάνεις εκπομπή στο ραδιόφωνο, θα βάζεις τον καφέ σου στο Happy Hour, που είναι εκεί, ορίστε, φαίνεται εδώ. Μας θα προσφέρει από giveaways, για να μας θυμάσαι και να θυμάσαι ότι δεν σε ταλαιπωρήσαμε πολύ. Θα σας πιω στο ποτήρι. Άλλους τους ταλαιπωρήσαμε περισσότερο. Θα σας πιω στο ποτήρι. Θανάση Τρακόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Μήπως το ξανακλίνω αμέσως εδώ. Πάρω το σαντάκι μου. Κατσαρίζει πολλά όμως. Κατσαρίζει πολλά. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο στο Happy Hour. Μαζί μας η συνάδελφος δημοσιογράφος Κατερίνα Μιλιώτη.